Μπάμπη, η ψήφιση του τεχνικού έργου ουσιαστικά ανοίγει και τον δρόμο για τον προϋπολογισμό. Βέβαια, ναι, έτσι πηγαίνει κλασικά. Πάντοτε πρώτα ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα για την κάθε χρονιά και μετά έπεται ο προϋπολογισμός. Θέλω να πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός θα έρθει μέσα στο Μάρτιο προς ψήφιση, διότι μετά μάλλον θα χαθεί το τρένο. Ναι, πάει πολύ αργά. Δεν είναι πολύ αργά μετά. Μα ήδη υπάρχει, βεβαίως. Ήδη υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα. Να αλλάξουμε κλίμα. Εντελώς όμως. Αλλά ξέρεις, θα μείνουμε όμως στην επικαιρότητα πάλι, με έναν τρόπο. Θα μιλήσουμε για τους παλαιοχριστιανούς, τα έχουμε δει στην επικαιρότητα, για τα ομόφυλα ζευγάρια, για την εγκύκλιο της δικής μας εκκλησίας εδώ της Αρχιεπισκοπής που έχει έτσι ανάψει φωτιές και θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τον Γιάννη Λίλη, δόκτωρ θεολογίας, επίκουρος καθηγητής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και βεβαίως δικός μας άνθρωπος εδώ στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς τον. Χαίρομαι πολύ. Να θυμάμαι εγώ τώρα όλο αυτό τον τίτλο. Πού να το θυμάμαι. Επίκουρος και εγώ ήταν. Να το γράψει από κάτω. Να το γράψει από κάτω. Αλλά δεν τα είπα και όλα, γιατί ο Γιάννης είναι και γραμματέας. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Παγκριτίου Συνδέσμου Θεολόγων. Ακριβώς. Άμις ή παλαιοχριστιανοί. Και τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Και αυτοί που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις το τελευταίο διάστημα, τι είναι τελικά. Οι παλαιοχριστιανοί είναι μια ομάδα των Προτεσταντών. Όταν έγιναν οι Προτεστάντες είναι Ρωμαιοκαθολικοί που έφυγαν το 1517. Κληρικοί Ρωμαιοκαθολικοί, ο Λούθυρος. Ήταν οι τρεις. Ο Λούθυρος, ο Καλβίνος και ο Σβίγγλιος. Από το Σβίγγλιο έφυγε ένα κομμάτι τότε στις αρχές, διαφώνησε μαζί του και έκαναν μια δική τους ομάδα που θέλησαν να πάνε στον πρώτο πρωτοχριστιανισμό, θεωρώντας το Μεγάλο Κωνσταντίνο. 4ο αιώνα, 5ο αιώνα, 6ο αιώνα. Στο Βυζάντιο. Εμείς ήμασταν τότε τουρκοκρατούμενοι, γιατί το 1517 έγινε ο Προτεσταντισμός, αυτά έγιναν λίγο μετά, 1540, όταν φύγαν οι παλαιοχριστιανοί. Εμείς το 1453 είχαμε υποδουλωθεί. Οπότε αυτοί βρήκαν, αφού δεν βρήκαν εμάς, πήγαν σε ένα κομμάτι του πρώτου χριστιανισμού, που θεώρησαν αυτό ότι είναι ο γνήσιος χριστιανισμός, ούτε ο Σβίγγλιος, ούτε ο Καλβίνος, ούτε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εμείς πλέον δεν υπήρχαμε κατά αυτούς, οπότε τώρα πήγαν σε κάτι. Και είναι κάτι ατομικό. Γιατί δηλαδή, φτάσαμε στους δικούς μας εδώ, που δεν ξέρω, δηλώνουν πάλι αυτό. Αυτό αναβίωσε μετά στην Αμερική κάποιες ομάδες, γιατί στην Αμερική είναι πολύ της μόδας η θρησκεία. Και δημιουργούν πάρα πολλές ομάδες και οι τηλευαγγελιστές, πολύ πλούσιοι, που έχουν μία φάρμα δική του, πάρα πολλά στρέμματα, ιδρύουν μία εκκλησία με δικό τους κανάλι. Και εκεί κηρύττουν το λόγο του Θεού. Το δικό τους. Αλλά εκεί επιτρέπεται, είναι πολύ εύκολο και πολύ συνηθισμένο να δημιουργούνται συνεχώς καινούργιες ομάδες. Οπότε αυτοί τώρα κάποιοι δημιούργησαν μια τέτοια, δώσαν το όνομα Παλαιοχριστιανοί από εκείνο το κίνημα του Σβίγγλιου, των οπαδών του Σβίγγλιου που είχαν φύγει, και δημιουργήθηκε τώρα. Τα πρόσωπα αυτά που ήρθαν στην επικαιρότητα μιμούνται μια τέτοια ομάδα. Των Αμερικανών είναι μίμηση. Ωραία, ουσιαστικά τι πρεσβεύουν, δηλαδή. Το Ευαγγέλιο όπως εμείς, αλλά ατομικά. Δηλαδή. Όπου θέλουν προσεύχονται, στο σπίτι τους, μόνοι τους. Έχουν μια κοινοκτημοσύνη όπως την εκλαμβάνουν αυτοί, να μην μένουν με τον κόσμο, μακριά από τον πολιτισμό, παίρνοντας κάποιες φράσεις από το Ευαγγέλιο, που είπε ο Κύριος ότι δεν ήρθε για το ψωμί, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, κάτι τέτοια παίρνουν. Και την τεχνολογία, γιατί δεν τη, ή έτσι δηλώνουν, δεν τη θέλουν, δαιμονοποιούν κάποιες τεχνολογία. Ναι, κάποια σημεία και της Καινής Διαθήκης έχουν μία στον τότε ρωμαϊκό κόσμο αποστροφή. Υπάρχουν και φράσεις της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά παίρνουν αυτοί και έχουν δηλαδή κάνει. Δηλαδή παίρνουν αποσπασματικά, ουσιαστικά αποσπασματικά, να καταλάβουμε, ένα κομμάτι που δεν είναι ένα κομμάτι που και ένα εκεί. Το κάνουν ένα και αυτό είναι. Ατομικά τα εφαρμόζουν με μια δική του, ας το πω, ατομική εκκλησία. Και αυτοί πήραν το όνομα Παλαιοχριστιανοί. Από παλαιοχριστιανική περίοδο των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Θα μπορούσαν κάτι άλλο να χρησιμοποιήσουν. Αυτό και γιατί, σαν... ξέρεις τι απορία έχουμε, Γιάννη. Γιατί λοιπόν θέλουν να είναι αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή θεωρούν όλους τους υπόλοιπους αμαρτωλούς, ότι δεν είναι πραγματικά χριστιανοί και οι ίδιοι είναι οι αυθεντικοί, γι' αυτό είναι αποκομμένοι. Ναι, αυτό ότι ο κόσμος είναι μέσα στην αμαρτία. Αυτό μπορεί να το πει βέβαια και μια οργανωμένη θρησκεία, αλλά είναι οργανωμένη. Είναι πολύ διαφορετικό να το πει μια πολύ μεγάλη ομάδα που εκπροσωπεί μια παλαιά παράδοση και πολύ διαφορετικά 2-3 μεμονωμένα πρόσωπα, όπως το λένε αυτοί. Οπότε δεν θέλουν την τεχνολογία, τα θεωρούν πράγματα αμαρτωλά που διώχνουν από το δρόμο του Θεού. Δηλαδή την τεχνολογία, τον κόσμο, το χρήμα, την οργανωμένη εργασία κτλ. Την ίδια ώρα βεβαίως ο ίδιος έκανε ότι δούλευε που δεν θέλει το χρήμα. Και μάλιστα με τηλεργασία που δεν θέλει τη. Μα αυτό που πρεσβεύουν δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί αναγκαστικά πρέπει να είσαι ένας πολίτης. Με αφημί, με ταυτότητα. Ναι. Αυτοί δεν έχουν όλα αυτά. Τα αρνιούνται.
Αυτό δεν, είσαι παράνομος. Δεν μπορείς να σταθείς σήμερα ως πολίτης. Uh-huh. Οπότε αυτοί βρήκανε κάποια αποκούμπια για να φαίνονται και την ίδια ώρα όμως ως ζωή ζούσαν εντελώς ασκητικά, αλλά ατομικά. Είναι πολύ διαφορετικό να είναι ασκητικό, οργανωμένο με το μοναχισμό, που είναι κάτι αναγνωρισμένο. Γι' αυτό και το Σύνταγμα είναι πολύ επιφυλακτικό στις ανοργάνωτες θρησκείες και θέλει μια θρησκεία να είναι οργανωμένη. Γιατί μπορεί να φέρει φοβερά προβλήματα δημοσίας τάξης. Και τα παιδιά τους δεν τα πήγαιναν σχολείο. Σχολείο, βέβαια. Το απαγορεύει ο νομοθέτης μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Δεν έχουν καμία εμφάνιση στο δημόσιο βίο που μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Όπως έχουν και διάφορες ομάδες τρομοκρατικές κτλ. Και... Αυτή όμως τώρα, Γιάννη, είναι κάτι μεμονωμένο ή έχουμε δει ξανά στην Ελλάδα? Όχι, είναι μεμονωμένο. Στην Αμερική υπάρχει. Στην μεμονωμένο. Αμερική. Εδώ άλλο είναι κάτι μεμονωμένο. Στην Ευρώπη δεν είναι καθόλου της μόδας η θρησκεία σήμερα. Οπότε καθόλου αυτά δεν έχουν περάσει. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ. Και στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ. Εκεί περνούν τρομερά. Γιατί έχει γίνει τώρα όλο αυτό το πράγμα? Εσύ τώρα η Ευρώπη, επειδή πέρασε από το γαλλικό διαφωτισμό, που είναι κάτι πολύ πρόσφατο, είναι το 1789, είναι 2-3 αιώνες, δεν είναι μακριά. Οπότε είναι πολύ επιφυλακτική. Ο γαλλικός διαφωτισμός τι είναι? Επανάσταση εναντίον του Βατικανού. Σε αυτούς όμως το Βατικανό εκπροσωπεί όλο το χριστιανισμό. Οπότε παίρνει μπάλα και εμάς. Και έτσι η θρησκεία στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα δεν είναι in. Πριν το γαλλικό διαφωτισμό ήταν οι βασιλιάδες, όλα είχαν βασιλεία τα κράτη, ήθελαν πάρα πολύ τις εκκλησίες. Στην Αμερική, επειδή είναι μετανάστες που πήγαν μακριά από την πατρίδα, οι θρησκείες τους ενώνουν πολύ με την πατρίδα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας εκεί. Καλά, εκεί τώρα στην Αμερική και πολλοί που κάνουν αυτό που είπες στις φάρμες και γίνονται τηλεευαγγελίστες, που είναι πάμπλουτοι, είναι εφοπλιστές. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι λόγοι όμως από πίσω και άλλα κίνητρα. Ναι, αυτοί βγάζουν και λεφτά. Ξεπλένουν, ναι, βγάζουν και λεφτά, αλλά ο λόγος του Ευαγγελίου τους βοηθάει πάρα πολύ και στις επιχειρήσεις τους. Βέβαια. Για την άσκηση, την εργατικότητα. Άλλωστε το 8ωρο που έχουμε στην εργασία μετά την 1η Μαΐου του Σικάγο. Τι είναι το 8ωρο που δουλεύαν οι μοναχοί στα ρωμοκαθολικά μοναστήρια? Ο μισθός, η δουλειά τι είναι? Αυτό το λέει ο Μαξ Βέμπερ από το Ευαγγέλιο. Η πληρωμή ότι πρέπει να πληρωθεί ο Κύριος, δουλεύει ο δούλος, λέει το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να πληρωθεί. Όλα αυτά στη σύγχρονη Ευρώπη είναι μέσα από το Ευαγγέλιο αντιγραφή. Ο Μαξ Βέμπερ λέει η ηθική του καπιταλισμού είναι η ηθική του προτεσταντισμού. Που μετά τη Γαλλική Επανάσταση φάνηκε πολύ καθαρά. Ωραία. Δεν είναι in η θρησκεία στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Είναι όμως πάρα πολύ. Κάνει όμως και ό,τι μπορεί για να μην είναι in η θρησκεία γενικότερα. Σε ό,τι λέει η κοινωνία ή τουλάχιστον μια μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πάει απέναντι. Ναι. Δεν πάει απέναντι. Είναι αίσθησή μας. Αναλόγως το κράτος και την περιοχή. Και ωραία, πάμε στην Ελλάδα τώρα. Στην Ελλάδα τώρα η Εκκλησία είναι κάτι οργανωμένο και κάτι δημόσιο αναγνωρισμένο. Και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οπότε ο λόγος της έχει άλλη βαρύτητα σε σχέση με άλλα κράτη και με άλλα μέρη. Ό,τι λέει στο δημόσιο βίο, τα λέει από την πλευρά της λατρευτικής ζωής. Δηλαδή, και αυτό που είπατε για την Εγκύκλιο που ανέφερες προηγουμένως. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και εκεί. Το βλέπει από τον ανάδοχο και το βάπτισμα. Πώς θα γίνει ανάδοχος? Μα, δεν το βλέπει από τον πολίτη ή από τα δικαιώματα. Γιάννη, υπάρχει περίπτωση τώρα εμένα να. Δηλαδή, να με καθορίσει ένα χαρτί για το αν είμαι χριστιανής στο μεδούλι μου, για το αν πιστεύω πραγματικά, αν είμαι ορθόδοξη εγώ, μέσα μου, αν είμαι. Να με καθορίσει ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό που να λέει ότι παντρεύτηκα με γάμο θρησκευτικό και άρα είμαι χριστιανή ή παντρεύτηκα με πολιτικό και άρα δεν είμαι. Μας καθορίζει ένα χαρτί? Όχι, δεν καθορίζει αν είμαστε χριστιανοί, για να ξέρει η Εκκλησία αν όντως έχει βαπτιστεί. Γι' αυτό το έχει το χαρτί. Όταν θα πάει σε μια ξένη ενορία και θα ζητήσει να παντρευτεί, πρέπει να δει ποια είναι η ενορία για να δει αν όντως είναι βαπτισμένος. Μιλάμε για την Εγκύκλιο τώρα, που λέει ότι εγώ που θέλω να γίνω ανάδοχη και αν έχω κάνει πολιτικό γάμο, ουσιαστικά δεν μπορώ να βαπτίσω ένα παιδί. Ναι, αυτός που έχει κάνει πολιτικό γάμο. Γιατί δεν είναι χριστιανός αυτός που έχει κάνει πολιτικό γάμο? Εγώ μπορεί να μην είχα λεφτά να πάω στην Εκκλησία. Ναι, εγώ μπορεί να μην είχα, να μην προλάβαινα. Να ήμουν έγκυος για παράδειγμα και να ήθελα να κάνω. Ο ανάδοχος είναι ειδικός ρόλος εκκλησιαστικός. Θα γαλουχήσεις Χριστόν των Ήπιων. Δεν το απαγορεύει να μεταλάβει να εκκλησιαστεί, ούτε τον αφορίζει. Είναι βαπτισμένος. Αλλά ο ανάδοχος μετέχει τις ιεροσύνες. Γιατί θα αναλάβει να πει λόγια στο μυστήριο. Μιλάει αντί για το παιδί. Λέει το πιστεύω. Το γαλουχεί και θα πρέπει τουλάχιστον μέχρι τα 18, ίσως και φόρου ζωής, να το γαλουχεί
εις Χριστόν. Έχει ειδικό ρόλο η ιεροσύνης. Και αυτό ο δεν μπορεί να το κάνει αν έχει, όταν έχει κάνει πολιτικό γάμο. Δεν ξέρει ο πολιτικός γάμος τι προεκτάσει και με ποιο πρόσωπο είναι, πώς θα γαλουχήσει γι' αυτό το ρόλο τον ειδικό. Για όλα τα άλλα τον επιτρέπει. Γι' αυτό ειδικά του αναδόχου δεν επιτρέπει. Γιατί είναι ειδικός εκκλησιαστικός ρόλος. Ναι. Ωραία. Γιάννη, να σε ρωτήσουμε λοιπόν. Ναι. Αυτό δεν, ούτως ή άλλως δεν ήταν κάτι γνωστό. Ναι, είναι ήταν. Η θέση της Εκκλησίας, ναι. Ο τρόπος που λειτουργεί. Γιατί λοιπόν έπρεπε να σταλεί τώρα αυτή η αυστηρή εγκύκλειος. Φαντάζομαι. Θα σε ρωτήσει κανείς. Ναι. Μήπως είναι και λίγο αντίπεινα σκέφτονται κάποιοι μια αντίδραση Εκκλησίας για το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, την όλη συζήτηση. Δηλαδή, αυτό υπήρχε πιο παλιά. Ναι. Της Εκκλησίας στην Εκκλησία, τα του κράτου στο κράτο. Ωραία, τώρα κι εγώ που είμαι Εκκλησία, στα δικά μου θα πω αυτό. Και άντε να σας δω τι θα κάνετε. Ναι, στα δικά τους το λέει για τον ειδικό ρόλο του αναδόχου. Δεν ναι. Το λέει γενικά. Υπήρχε πιο μπρο, έχετε δίκιο. Υπήρχε. Ατύπως όμως. Δηλαδή οι περισσότεροι το προσπερνούσαν αυτό. Δεν ζητούσαν χαρτιά. Τώρα εδώ θέλει ολοκληρή. Θεωρούσε δεδομένο ότι είναι. Ναι, δεν ζητούσαν χαρτιά οι ιερείς. Δεν το προσπερνούσε γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ θέλω λεπτό. Να πω ότι. Υπήρχε μια ελαστικότητα. Δεν λέγανε αυτό και λέει όχι, ότι υπήρχε μια ελαστικότητα. Αυτό τώρα το υπενθυμίζει, φαντάζομαι, και λόγω του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες. Άρα είναι όντως. Για να δείξει ότι όντως αυτό το ζευγάρι δεν έχει καν πολιτικό γάμο μόνο και δεν έκανε μετά και τον εκκλησιαστικό. Πώς θα αναλάβει αυτό το ρόλο του αναδόχου. Αυτό έρχεται και θυμίζει. Mm-hmm. Αφήνει βέβαια η εγκύκλειος ότι ο ιερέας μέχρι τώρα βάφτιζε, το ανέφερε μετά στην Αρχιεπισκοπή. Ναι. Τώρα θα ρωτήσει πρώτα την Αρχιεπισκοπή και θα κάνει το μυστήριο. Που αυτό είναι το σωστό. Άρα χρειάζεται άδεια. Άδεια. Ή από τη Μητρόπολη. Λέει όμως, λέει προς το τέλος, με την άδεια ευλογία του οικείου επισκόπου, του Μητροπολίτη. Που σημαίνει αφού το εξετάσει. Όντως πολιτικός με πολιτικός έχει κάποιες παραμέτρους και κάποιες διαφορές. Ναι. Μπορεί να κρίνει κατ' οικονομία να αναλάβει. Αφήνει ένα τέτοιο περιθώριο στο τέλος, διότι λέει μόνο με την άδεια και ευλογία του οικείου. Ναι. Λέει πρώτα ότι όντως πρέπει να μην που έχει σημαίνει, κάνει δηλαδή, πολιτικό γάμο. Ότι αν πάει στον Μητροπολίτη, για παράδειγμα, και του αν πει... Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί, πολύ ειδικοί λόγοι του πολιτικού γάμου. Παντρεύτηκε ένας με μουσουλμάνο. Ναι. Θα κάνει πολιτικό, αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει. Είναι κάποια κράτη, θέλεις δεν θέλεις, σε υποχρεώνουν, κάνεις στο Λονδίνο. Όποιος και αγγλικανός να είσαι, κάνεις πολιτικό γάμο πρώτα. Ωραία. Και αν έχει παντρευτεί με μουσουλμάνο, επιτρέπεται να βαφτίσει ένα χριστιανάκι. Μπορεί να παντρεύει τον μουσουλμάνο, χώρισε τον μουσουλμάνο όμως, έκανε μόνο πολιτικό γάμο στη ζωή του. Και λέει: εγώ θέλω να βαφτίσω τώρα. Ναι. Γι' αυτό λέει να το κρίνει ο οικείος ιεράρχης κατά περίπτωση. Ο ιερέας δεν μπορεί, θα το πει στον οικείο Μητροπολίτη, θα δει όλες τις παραμέτρους, διότι όντως πολιτικός με πολιτικός γάμος διαφέρει. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Με αυτή την έννοια. Είναι όμως σωστό εκκλησιαστικά να έχει κάνει εκκλησιαστικό γάμο αυτός που θα γίνει ανάδοχος. Μα αυτό είναι γνωστή θέση της Εκκλησίας. Δεν... Το υπενθύμησε τώρα, φαντάζομαι. Ναι, υπενθύμηση είναι. Αλλά εδώ όμως τώρα, Γιάννη, θα πρέπει να προσκομίζει και ένα σωρό έγγραφα. Δηλαδή, λες και πάμε στην εφορία. Τώρα, ναι. Πολλά γιατί, πολλά αυτό. Το ότι είναι. Τι άλλο, εννοώ, το γάμο. Δεν είναι και όμορφο τώρα να πρέπει να προσκομίζει. Να προσκομίζει, αλλά τώρα με τα ηλεκτρονικά. Το κάνει πανεύκολα. Είναι μόνο η ταλαιπωρία. Το θέμα είναι ότι θέλει να δει η οικία εκκλησιαστική. Αρχή, ότι όντως είναι χριστιανός και μπορεί να αναλάβει το ρόλο του αναδόχου. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ καλό χριστιανική πίστη. Όχι, γάμου. Του γάμου, όχι ναι, πίστη. Θέλω... Το πίστη το έχει πάρει με το βαπτίστηκε. Εντάξει, είναι βαπτισμένος. Δεν έχει αφοριστεί, άρα έχει. Mm-hmm. Αυτό όμως τώρα για τον ειδικό ρόλο, όχι να μεταλάβει ή να πάρει μέρος σε ένα μυστήριο ή να θάψει τον πατέρα του, αλλά να γαλουχήσει εις Χριστόν αυτό που θα μπει στην Εκκλησία. Αυτός ο ρόλος είναι ειδικός, θέλει κάτι. Ναι. Πάντως έχεις δίκιο, γιατί το διαβάζω αυτό που είπες, ότι άπτεται στην ευχέρεια του εκάστοτε Μητροπολίτη της κάθε Μητροπόλεως Κρήτης και δεν αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο. Αυτό είναι και το σωστό εκκλησιαστικό. Το θα μου πείτε τώρα, αυτό γιατί το βάζει στο τέλος. Να σας πω γιατί το βάζει. Επειδή εμείς εδώ είμαστε Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο έχει ενορίες σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν διάφορα καθεστώτα. Έχει στις Ινδίες, στην Κίνα. Στην Λατινική Αμερική, ναι. Με καθεστώτα με δικτατορία, που είναι και πολύ επικίνδυνο να φανερώσεις ότι βαπτίζεσαι. Mm. Γι' αυτό ενώ λέει παντού το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως και εμείς εδώ, ότι υπάρχει η εκκλησιαστική αυτή, λέει στο τέλος όμως
θα κρίνει ο οικείος Μητροπολίτης, ανάλογα με τις συνθήκες, ίσως και να μην το φανερώσει καθόλου, να γίνει κρυφά ανάδοχος. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να κινδυνεύει σε ένα κράτος. Yeah. Και επειδή εμείς εδώ είμαστε Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα βλέπαντα οικουμενικά, γι' αυτό μπαίνει αυτό. Yeah. Επειδή εμείς τώρα είμαστε, βέβαια, δεν είμαστε εδώ Εκκλησία Ελλάδος, αλλά έχουμε λίγο τα προνόμια της Εκκλησίας Ελλάδος, που εκεί τα πράγματα είναι λίγο εύκολα, γιατί είναι όλοι χριστιανοί, όλοι βαπτισμένοι, mm-hmm. αναγνωρισμένοι, και είναι πανεύκολο στην Αθήνα να βγάλει ο Αθηνών μία εγκύκλιο να είστε όλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Στις χώρες όμως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που δεν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αναγνωρισμένα από τις τοπικές κυβερνήσεις, είναι πολύ επικίνδυνο. Πώς είναι η Αφρική, πώς είναι άλλα κράτη. Ναι, ακόμα και η Αμερική, στο ΤΕΚ, δεν είναι παντού αυτή η ελευθερία που ανέφερα. Uh-huh. Έχει και ειδικά, πώς είναι το Τέξας ή το Μεξικό. Στην Κούβα, που είναι Μητρόπολη της Λατινική Αμερική, το Μητρόπολη Μεξικού. Γι' αυτό λέει το Πατριαρχείο στο τέλος, με την ευχέρεια του Οικείου Ιεράρχη. Και επειδή εμείς εδώ, παρότι η Ελλάδα είμαστε Οικουμενικό Πατριαρχείο, βάζει αυτό το πράγμα. Ναι, στο τέλος της ημέρας, Γιάννη, μπορεί κάποιοι θέλουν να βαπτίσουν και δεν μπορούν. Δηλαδή είναι τόσο απλό ότι θα τους αποστερεί τη δυνατότητα. Όταν θα πάει στην ενορία και θα πει την περίπτωση. Να. Πάντα βρίσκει μια λύση ο ιερέας. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι και άδικο για έναν άνθρωπο ο οποίος. Και άδικο και καμιά φορά προκαλεί και θυμό. Προκαλεί το θυμικό. Δηλαδή. Εγώ έχω υποσχεθεί ότι θα βαφτίσω ένα παιδί. Εγώ αγαπώ ένα παιδί, εγώ το βαφτιστηράκι μου. Πες αύριο μου λέγανε, δεν μπορείς να βαφτίσεις το Μανολιό. Δεν μπορείς να το βαφτίσεις το Μανολιό, γιατί υπάρχει ζήτημα, ας πούμε. Κοιτάξτε, το άδικο με το χάρισμα δεν έχει σχέση, αφού θα αναλάβει έναν ειδικό ρόλο του νονού, του αναδόχου. Εκεί δεν υπάρχει δίκιο και άδικο. Ναι. Υπάρχει ο ρόλος ο ειδικός, ο εκκλησιαστικός, που καλείται να παίξει. Το άδικο πάει στα δικαιώματα, στα κράτη. Βάλτε το άδικο σε εισαγωγικά. Ναι. Θα κάποιος που έχει κάνει θρησκευτικό γάμο είναι πιο ικανός από μένα να γαλουχίσει ένα παιδί στις πραγματικές αρχές και αξίες που δεν έχω κάνει ένα πολιτικό γάμο, δεν αλλά είναι, λέμε όχι, το. Δεν τότε είναι. Απλά ψάχνει η εκκλησιαστική αρχή. Ένα χαρτί αρχή, είναι αυτό το πράγμα. Ναι, η εκκλησιαστική αρχή πρέπει να ψάξει ένα κριτήριο για να κρίνει κάποια πράγματα. Uh-huh. Από εκεί και πέρα θα πάει στο ειδικότερο να το λύσει. Αλλά όταν θα πάνε πολλά, κάθε μέρα πηγαίνουν τόσα πρόσωπα και ζητούν να βαπτίσουν ή να βαπτιστούν. Η Εκκλησία πρέπει να έχει κάποια κριτήρια. Εφόσον είμαστε μέσα στην ιστορία και στην κοινωνία, πρέπει και εμείς να βάλουμε κάποια ιστορικά κριτήρια, κοινωνικά. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, έχει τον τρόπο και το λύνει. Αλλά στην εγκύκλιο, που είναι κάτι θεσμικό, πρέπει να είναι κάτι γενικό για όλους. Okay, δεν βάζει τα όρια. Φαίνεται πάντως ότι είναι και μια ναι, απάντηση. Μα έχει πάντα οι κανόνες της Εκκλησίας. Σε περιόδους τώρα μιλάμε ρωμαϊκών αυτοκρατοριών και διωγμών. Mm-hmm. Πάντα έχει παράθυρο. Εδώ υπήρχαν μητροπόλεις και υπάρχουν, αλλά και στην Κούβα, στα κομμουνιστικά καθεστώτα, και γινόταν βαφτίσεις κανονικά και υπήρχε παράθυρο. Ακόμα και εκεί. Δεν τις απαγόρευαν. Καλά το παραθυράκι. Αλλά έκανε το κατ' οικονομία. Δηλαδή παντού και σήμερα στην Κορέα έχουμε Μητρόπολη εμείς που έχουν δικτατορία. Εκεί πέρα πάντα ξέρει να οικονομήσει η Εκκλησία όπου βρεθεί. Το παραθυράκι πάντα βρίσκεται, Γιάννη. Απλά τώρα αυτό που εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει είναι ότι πριν έπρεπε να βρει το παράθυρο με τον ιερέα, αν δεν πληρώσει τα κριτήρια, τώρα πρέπει να το βρει με τη Μητρόπολη. Με τον ναι, που είναι η αρχή, αλλά και να πει και ένα σοβαρό εκκλησιαστικό λόγο. Ναι. Αφού θέλει να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο που είναι. Ο ανάδοχος είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει ο κληρικός ανάδοχος. Είναι σαν ιερέας. Αναλαμβάνει ρόλο. Δεν είναι αστείο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια. Πάντως, μας φαίνεται και σαν μια απάντηση έτσι λίγο διπλωματική από πλευράς, όχι εκκλησίας, ότι αυτά είναι και δικά μου τώρα. Εδώ μην ανακατεύσετε προς το κράτος. Είναι το λειτουργικό του αναδόχου, είναι καθαρά δικό της. Ναι, είναι κάπως, πώς να το πω, επειδή έρχεται και λίγο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, είναι λίγο σαν... Και το νομοσχέδιο, παρότι η Εκκλησία ασχολείται μόνο με τα. Όχι, όχι εκδικητικό. Απλά η Εκκλησία τώρα, αφού ασχολείται μόνο με τα δικά της τα εκκλησιαστικά, αύριο θα πάει ένα παιδί να βάλει και θα είναι οι γονείς δύο άντρες. Η Εκκλησία, φυσικά το παιδί θα το βαφτίσει. Αλλά και το δύο άντρες ως γονείς θα την προβληματίσει. Δεν μπορεί να μην έχει ένα λόγο. Ενώ δεν έχει λόγο στο νομοσχέδιο και στη Βουλή. Αυτά παρότι θα ήθελε να έχει λόγο και προσπάθησε να έχει λόγο. Γιατί θα έχει προεκτάσει τα μυστήρια. Οι δύο γυναίκες γονείς. Επειδή έχει προσεκτάσει τα μυστήρια ή επειδή είναι πέρα από την πεπατημένη. Όχι, καθαρά το μυστήριο. Η Εκκλησία το βλέπει καθαρά μυστηριακά. Αν δεν έχει προέκταση, δεν ανακατεύεται ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να δει και μια δική οικονομική, κοινωνική, αν δεν άπτεται των μυστηρίων, δεν θα πει κάτι. Δεν κάνει κοινωνική πολιτική. Εδώ τώρα. Όμως, για παράδειγμα, είδαμε χτες τον Μητροπολίτη που πήγε στο Τρισάγιο στα Τέμπη.
να κάνει το τρισάκιο και μετά να νουθετεί τους γονείς των νεκρών στα Τέμπη και να λέει «Ο πόνος σας να είναι βουβός, μην βγαίνετε στα κανάλια να μιλάτε». Ο πόνος πρέπει να είναι βουβός. Δεν κάνει πολιτική εκεί. Το λέει ανθρώπινα, σαν, πώς να το πω, σπίμνιο. Δεν το λέει, δεν έχει έναν τρόπο να τους το επιβάλλει. Όχι, αλλά είναι μια γνώμη. Είναι μια γνώμη, αλλά είναι μια παρέμβαση. Γιατί ο ιερέας θέλει να παρηγορήσει. Με την έννοια αυτή το λέει. Ούτε και είναι υποχρεωμένος κάποιος να τον ακούσει. Το λέει ο άνθρωπος παρηγορητικά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο. Ωραία. Ναι. Τα πάμε όλα. Νομίζω πως ναι. Μα είναι καλός. Όποτε πραγματικά έτσι πάντα απαντήσεις είναι για όλα. Είναι και αστήρευτη πηγή γνώσεων. Ναι. Μπορώ να πω κάτι για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι, βέβαια. Αν έχουμε χρόνο, χωρίς να σας τηρώ το χρόνο. Απλά επειδή αυτόν τον καιρό δέχτηκα οριμαγδό τηλεφώνων. Εννοείται. Όλοι σε καλέσαμε. Και όχι, δεν πήγα στα ρίστα σε εσάς. Γιατί με ρωτούν πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Ήθελα απλώς να πω ότι η Εκκλησία δεν θα δεχτεί ποτέ το γάμο ατόμων ίδιου φύλου να γράψει ιερολογία γάμου, σε καμιά περίπτωση. Ναι. Τώρα, το γιατί δεν μπορεί να το εξηγείς, δεν έχει λόγο. Είναι η άκτιστη χάρη που δεν εξηγείται. Αν εξηγηθεί, γίνεται κάτι ανθρώπινο. Ναι. Τα κριτήρια της που το αρνείται δεν είναι όμως ούτε ψυχολογικά, ούτε παιδαγωγικά, ούτε κοινωνικά. Είναι, θα στερηθούν την άκτιστη χάρη. Αυτό δεν μπορεί να το περιγράψει, μόνο το λέει, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Στο διάβα της ζωής της συναντήθηκε η Εκκλησία με τον Αβραάμ, που είχε πάρα πολλές γυναίκες. Και δεν έκανε παιδί και του είπε η γυναίκα του, πήγαινε με τη δούλα μας, την Άγα που είναι πιο ωραία, και έκανε τον Ισμαήλ γιατί θα χάσουμε τα πρωτοτόκια. Μετά ήρθε η Θεοφάνεια που έκανε τον Ισάκ. Αυτός τώρα επειδή είχε πολλές γυναίκες, εμείς δεν συμφωνούμε με τον Αβραάμ, παρότι τον έχουμε πει. Ο Σολομών είχε 700 γυναίκες και 300 λέει παλαιά το βασιλειών παλακίδες. Ούτε με αυτό συμφωνούμε. Ο γάμος της Κανά που έκανε το πρώτο θαύμα, ο γάμος Κανά τι ήταν. Πέθαινε ο άνδρας σου και έπρεπε η γυναίκα να παντρευτεί υποχρεωτικά τον κουνιάδο. Που για μας είναι κάτι πολύ πρόστιχο. Άμα πέθαινε αυτός τον τρίτο κουνιάδο, τον τέταρτο μέχρι 7. Επειδή έκανε τον πρώτο γάμο στην Κανά, δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε με την Κανά. Ο πατέρας του Σολομονοδαβίδ ήταν ακόμη χειρότερος. Ούτε μπορούμε να πούμε τι έκανε. Στο διάβα των αιώνων η Εκκλησία συναντήθηκε με πάρα πολλά κοινωνικά καθεστώτα. Με κανένα δεν συμφωνεί. Λέει το λόγο της, όποιος θέλει τον ακούει, δεν έχει τρόπο να τον εξηγήσει. Είναι η ανάκτηστος. Όποιος θέλει έρχεται. Έτσι και σήμερα λένε πολλοί, οι κοινωνίες προχωρούν. Δεν πρέπει η Εκκλησία να πάει μπροστά. Να προχωρήσει και αυτή. Με τον Αβραάμ δεν συμφώνησε. Με το γάμο της Κανά δεν συμφωνεί. Με το Σολομό δεν συμφωνεί σήμερα. Όποιος θέλει ελεύθερα και οι κοινωνίες του Σολομώντα, κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας ακούσει. Αν θέλει και αυτός ελεύθερα. Λέει, πιο πολύ βρήκα στο Ρωμαίο 100 πίστη, ή δεν βρήκα στον Ιούδα ή τον Πέτρο που τον αρνήθηκε 3 φορές. Αυτό γίνεται και σήμερα. Η Εκκλησία λέει μόνο το λόγο της. Και όποιος δεν έχει τρόπο να τον εξηγήσει, γιατί άμα τον εξηγήσει, τον έκανε ανθρώπινο. Mm. Αν τον εξηγήσει, χάθηκε. Τον έκανε κοινωνικό ψιο. Ούτε είναι επιχείρημα ότι τα παιδιά των ομόφυλων θα είναι δυστυχισμένα. Ποιος είπε ότι οι ετεροφιλόφιλες είναι ευτυχισμένα. Βέβαια. Ούτε ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν αγαπιούνται. Ποιος είπε ότι αγαπιούνται, άλλα όλο διαζύγια είναι. Ο λόγος είναι άκτιστος, δεν τον λέει. Και ούτε πρέπει να δείχνει μια συμπάθεια, φιλανθρωπία σε και αυτοί οι καημένοι τους έχουμε δίπλα μας. Ομοφυλόφιλοι είναι άτομα ακέραια, σοβαρά, πολύ ωραία. Μεγαλύτερη καλλιτέχνη είναι ομοφυλόφιλοι. Δεν πρέπει να τους λυπούμαστε. Λέμε το λόγο, δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε όπως δεν εξηγήσαμε για τον Αβραάμ, που υποτίθεται είδε και την Αγία Τριάδα. Και όποιος θέλει, ακολουθεί την άκτιστη χάρη. Διαφορετικά δεν είναι άκτιστη, έγινε ανθρώπινη, ούτε είναι τα σωστά ότι αγαπούμε τον άνθρωπο, δεν αγαπούμε την αμαρτία. Και αυτά είναι λίγο φιλανθρωπικά, δεν έχουν νόημα και κανείς δεν τα πιστεύει. Δεν είναι έτσι Εκκλησία. Την άκτιστη χάρη πιστεύει κανείς. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή μας είπες. Πιστεύουμε στην αγάπη και πιστεύουμε. Ναι, την αγάπη και την άκτιστη του Χριστού που δεν είναι ανθρώπινη. Πιστεύουμε στην αγάπη και πιστεύουμε και στον άνθρωπο. Βέβαια και στον άνθρωπο, βέβαια. Και επειδή εσύ μας είπες για τον άξιστο λόγο, αλλά είσαι και παρουσιαστής του ορθόδοξου λόγου και ξέρεις άριστα από τηλεόραση. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σας πήρα το χρόνο, ευχαριστώ πολύ. Όχι, το λέω γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.